Λοιπόν, για πάμε να δούμε την. Μάλλον πριν δούμε την ταινία σου, να δούμε λίγο αυτό που νομίζω έχει πτάξει παντού. Τη φάρσα που στήσανε μέσα σε μαγαζί που πουλάει ηλεκτρονικά. Πώς γύρω-γύρω με τις τηλεοράσεις, γύρω-γύρω. Μια τηλεόραση βγήκε από μέσα αυτό το κορίτσι με το μαλλί μπροστά. Ναι, Παναγία μου. Ειλικρινά αγριεύτηκα. Τέτοια φάρσα δεν θα την ήθελα. Ναι. Και το αίσθησε η εταιρεία παραγωγής, η Paramount. Καλά, συζητήθηκαν. Βεβαίως παίξανε παντού. Δείτε τώρα τι κάνανε οι άνθρωποι. Oh my God, Adriana. What a definition. Like she's right there. Like she's right there? Yeah. I mean, why? I'm just gonna say. Touch it. Oh, wow. Chill. Oh my God. Μια φορά η εικόνα, χωρίς σκηνοθέτη, χωρίς να στο κάνει σκοτεινό, χωρίς να ακούς ήχους, φωνές που να σε παραπέμπουν, να δώσεις πια μια ατμόσφαιρα ήδη. Τίποτα, καταφωτισμένο και με κόσμο μαγαζί, άμα σου βγει τέτοιο πράγμα μπροστά σου, τελείωσες. Αλλά το σκηνικό ήταν πολύ έξυπνο. Μου θύμισε τις παλιές εκπομπές που έκανε ο Μαστοράκης της Candid Camera, τις θυμάστε? Βεβαίως. Που έκανε φάρσες σε περαστικούς, σε αυτούς, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Φανταστικό αυτός ήταν. Ο μόνος που αντέδρασε λίγο πιο ήπια ήταν ο κύριος με το πορτοφόλι και τουριστικό μπανάνα εκεί, που προφανώς δεν είχε δει την ταινία ποτέ και δεν ήξερε ποια ήταν αυτή και σου λέει ποια είναι αυτή η ζυγιά ανάμεσα στο μαγαζί. Μου άρεσε και η κυρία που έχουν το κουνούπι. Γιατί ακουμπούσε τις τρίχες που πέφτανε μπροστά. Να θυμίσουμε ότι έτσι σε σκότωνε η Σαμάρα. Ότι έβλεπε ένα βιντεάκι και σε έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο και σου έλεγε σε 7 μέρες θα πεθάνεις. Και μετά από 7 μέρες. Δεν την έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Και μετά από 7 μέρες λοιπόν, στην τηλεόρασή σου εκεί που έβλεπε εσύ κάτι την κάμερα, έβγαινε το παιδάκι και ερχόταν και σε σκότωνε. Ήταν ευγενική όμω. Σε έπαιρνε τηλέφωνο, σου έλεγε σε 3 μέρες θα ψοφολογήσει. Αφήνω για 3 μέρες. Ήταν κυρία. Πεθάνει από την ώρα που στο λένε. Έλατε.